Δεν θα σας πω πολλά από τον Άγιο Ευθύμιο. Θα θέλει πολύ καιρό να τα παρουσιάσω όλα αυτά. Ένα-δύο ακόμη συμπληρωματικά των όσων. Και αυτό που πρέπει να σας πω, το οποίο δεν ετώνησα μέσα στο κήρυγμα, είναι ότι ο Άγιος Ευθύμιος, ο Μέγας, ίδρυσε πάρα πολλά μοναστήρια. Και το δικό του μοναστήρι ήταν Λαύρα. Ενώ στον Θεόκτιστο, τον φίλο του τον μοναχό, του άφησε το κοινόβιο, όταν μάλιστα ο Άγιος Σάββας σε ηλικία 18 ετών πήγε κάτω στην Παλαιστίνη για να μονάσει και άκουσε για τον Άγιο Ευθύμιο ότι ήταν πολύ μεγάλος ασκητής και πολύ μεγάλη Αγία Μορφή και θέλησε να μείνει κοντά στον Άγιο Ευθύμιο, ο Άγιος Ευθύμιος τον απέτρεψε, θα το δούμε, είναι χαρακτηριστικό αυτό, και τον έστειλε στο κοινόβιο που είχε κάνει νωρίτερα μαζί με τον Άγιο Θεόκτιστο, διότι αυτό σε όλη του τη ζωή ήταν ερημίτης, ήταν σε Λαύρα, ήταν σε σκήτη. Η Λαύρα είναι κάτι όπως είναι σήμερα οι σκήτες του Αγίου Όρους. Στην έρημο, με μονωμένα κελιά, με μονωμένες καλύβες, με ένα καθολικό, και ο κάθε ένας μοναχός ζει μόνος του. Δεν είναι σε κοινόβιο. Έκανε μια πολύ μεγάλη τέτοια Λαύρα ο Άγιος Ευθύμιος. Να σας διαβάσω λοιπόν εδώ τα δύο τα σχετικά που έχουν σχέση με τον Άγιο Σάββα. Αυτό που είδε την πύρινη στήλη και τι λέει σχετικά με την Θεία Ευχαριστία, και στο τέλος να σας πω και το τέλος του βίου του. Άγιος Σάββας λοιπόν, κατά το λέω σε παράφραση, αν χρειαστεί θα σας λέω και το κείμενο, κατά το 82ο έτος της ηλικίας του Μεγάλου Ευθυμίου, 82 ετών, 97 εκοιμήθη. Και όπως θα δούμε, και όντας ηλικίας 97 ετών, εσχεδίαζε να κάνει αυτό που έκανε κάθε χρόνο, δηλαδή την 8η μέρα από τα Άγια Φώτα, από τα Άγια Θεοφάνεια, να φύγει από τη Λαύρα, να φύγει από το μοναστήρι και να πάει στην έρημο. 97 ετών άνθρωπος. Τα έκανε επί 68 χρόνια αυτό. Και να ζήσει εκεί όλη τη Σαρακοστή και το περισσότερο χρόνο μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Λοιπόν, ενώ ήταν 82 ετών ο Άγιος Ευθύμιος, ήλθε προς αυτόν ο Μακάριος Σάββας. Παρακαλώ, ο Άγιος Σάββας. Παρακαλών μείνε παρά αυτό. Και τον παρακαλούσε να μείνει μαζί του. Ο δε Μέγας Ευθύμιος τούτων δεξάμενους προσολίγων μεν παρέδωκε το εαυτού μαθητή Δομητιανό. Για λίγο καιρό τον έδωσε στον μαθητή του τον Δομητιανό. Μετά όμως τον κάλεσε και του είπε, 18-19 ετών ο Άγιος Σάββας, 82 ο Άγιος Ευθύμιος, ούκαι στη δίκαιον τέκνον νεότερον σε όντα εις Λαύραν μένειν, μάλλον νεοτέρης εν κοινοβίω λυσιτελή. Δεν είναι χρήσιμο και καλό, δίκαιο παιδί μου, είσαι νέος ακόμη, να μείνεις στη Λαύρα, γιατί η ερημητική ζωή είναι δύσκολη. Καλύτερα να πας με νεοτέρους μοναχούς σε κοινόβιο. Διότι πολύ, λέει, φυλασσόταν ο Μέγας Ευθύμιος στη Λαύρα του να δεχθεί αγένειο παιδί δια την του πονηρού ενέργειαν. Και αποστέλει τον Άγιο Σάββα στον Μακαρίτη τον Θεόκτιστο με κάποιον από τους πατέρες και του είπε, δέξε τον νεανίαν τούτον, και δέστε τώρα προορατικό χάρισμα, δέξε τον νεανίαν τούτον και πρόσεχε αυτό, ως γάρ εγώ ορώ διαπρέψε μέλη εν τη μοναχική πολιτεία. Πρόσεξε τον Άγιο Σάββα, γιατί πρόκειται να διαπρέψει στη μοναχική πολιτεία, όπως και διέπρεψε. Ο επιφανέστερος μετά από τον Μέγα Ευθύμιο στην Παλαιστίνη είναι ο Άγιος Σάββας. Ή της προφητεία ούδη ήμαρτε. Και αυτή η προφητεία δεν έπεσε έξω. Μεγάλος γάρ διέπρεψε ο Μακαρίτης Σάββας και διεδόθη το όνομα αυτού απ' άκρον της καθημάς πολιτείας έως άκρον. Ούτινος τους επένους και τα κατορθώματα, ου δυνατόν εν παρεκβάσει γραφήνε, γράφει ο βιογράφος, δεν μπορώ τώρα να σας τα πω, αλ υπερ το Θεό φίλων, αν ο Θεός θελήσει, την εν χερσή πραγματίαν εις πέρας αγαγών, έχω έτοιμη ήδη και για τον Άγιο Σάββα μελέτη, ολίγα την άπερη αυτού εν ιδιαζούση πραγματεία διηγήσουμε. Και σε ιδιαίτερη πραγματεία θα σας πω, γράφει πολλά και για τον Άγιο Σάββα. Και μια άλλη διήγηση για τον Άγιο Σάββα. Ο Άγιος Σάββας σε ηλικία περίπου 35 ετών, αφού είχε μείνει εκεί στο κοινόβιο του Θεοκτίστου,
και περί το τέλος της ηλικίας του Αγίου Ευθυμίου συνόδευε τον Άγιο Ευθύμιο στην έρημο το διάστημα αυτό, από τώρα, από τον Γενάρη μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, τον συνόδευε τα τελευταία 5 έτη της ζωής του Αγίου Ευθυμίου. Και μας διηγείται εδώ τώρα ο ίδιος ο Άγιος Σάββας, διηγεί σαν τόμι ο Αββάς Ιωάννης ο Επίσκοπος και Ησυχαστής, γνωστός Άγιος, και ο Αββάς Θαλέλεος ο Πρεσβύτερος, λέγοντες ότι ποτέ όντες ημών εις την πανέρημον, διηγεί το ημίνο μακαρί της Σάββας λέγον ότι, σε αυτούς τους δύο είναι πολύ κοντά όλοι χρονολογικά, τους τα είπε ο ίδιος ο Άγιος Σάββας. Τι τους είπε? Όταν ήμουν στο κοινόβιο με τον Μακάριο Θεόκτιστο και κοιμήθη ο Θεόκτιστος και έγινε ο ηγούμενος ο Αββάς Λογκίνους, θέλησα να πάω με τον Μέγαν Ευθύμιον κατά Ιανουάριον μήνα, σαν τώρα, δια το προπέμψε αυτόν επί την Πανέρημον, να πάω κι εγώ μαζί του στην Πανέρημον. Και πρόθυμον με θεωρήσας έλαβε καμέ με θεαυτού. Και αφού με είδε πρόθυμο, με πήρε και εμένα μαζί του ο Ευθύμιος, τον Άγιο Σάββα. Και ποιήσαντες εις τον Ρουβάν ημέρα στινάς, και αφού μείναμε στον Ρουβά μερικές ημέρες μαζί με μερικούς άλλους, συνημήν όντως και του εναγίης Γερασίμου, η μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ιεροσόλυμα, λαβών εμέ και τον Μακαρίτην Δομητιανόν ο Μέγας Ευθύμιος, πήρε εμάς τους δυο, εμένα και τον Δομητιανό, εχώρη επί την ενδοτέραν έρημον, και προχωρούσε στην ενδότερη έρημο, στην Πανέρημο. Και ενώ περνούσαμε αυτήν την Πανέρημο, ήρθαμε σε τόπους ανίδρους εκριζών μελαγρίων διαιτώμενοι, και τρώγαμε ρίζες από κάτι φυτά που ονομάζονται μελάγρια, μέλαγρι. Εγώ δε έτη άπειρωσον της ενερήμου διαγωγής, Σάββας τα λέει, εγώ όμως ήμουν άπειρος από τη ζωή στην έρημο, εδίψεις αλίαν, δίψεσα πάρα πολύ, ώστε εκ της πολλής δίψης μικέτη με δίνας θεβαδίζειν. Στον βίο του Αγίου Σάββα λέει ότι έπεσε λιπόθυμος από την πολύ τη δίψα. Στραφείς δε ο Μέγας Ευθύμιος και θεωρήσας με εκλείποντα, όταν με είδε ότι πάει χάνομαι, εκλείποντα, εσπλαχνίστη και διαχωρήσας εαυτόν αθημών, οσί λίθου βολήν, και αφού πήγε λίγο μακριά μας όσο πάει μια πέτρα, οσί λίθου βολήν, τι ωραίες φράσεις, τις ξεχάσαμε, οσί λίθου βολήν, όσο πάει μια πέτρα, οσί λίθου βολήν, έπεσεν επί πρόσωπον δεόμενος του Θεού και λέγον, προσευχήθηκε, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, δώσ' είδωρ εν γη διψώσει την δίψαν του αδελφού παραμυθούμενον. Σε παρακαλώ Θεέ μου, δώσ' λίγο νεράκι για να παρηγορήσεις την δίψα του αδελφού μας του Σάββα. Και μετά την ευχήν λαβών των μικρών σκαλίδιων, σκαλιστήρι, ο επιφερόμεθα, το οποίο οι μοναχοί το φέρνουμε μαζί μας δια τας των μελαγρίων ρίζας, και να κόβουμε ρίζες στην έρημο, έβαλε μικρόν ορίσιν, άρχισε με το σκαλιστήρι να ανοίγει ένα μικρό λάκκο. Όσουν εφάνει είδωρ, και αμέσως φάνηκε νερό, καλείμε και δείκνησή μη αυτό, και ποιόν και εις εαυτόν ελθόν, και αφού ήπια και ήρθα στον εαυτό μου, εδόξασα τον Θεόν, τον τι αυτά θαυματουργούντα δια των Αγίων αυτού. Άπειρα θαύματα, πού να τα παρουσιάσει κανένας. Αφήνω εδώ τα του σπηλαίου. Η βάπτιση, εδώ απλώς θα σας το πω σαν πληροφορία, γιατί θέλω να το συσχετίσω και με κάτι που συμβαίνει σύγχρονο αυτές τις ημέρες, θα γίνει στην πόλη μας εδώ. Εδώ παρουσιάζει ο Κύρλος ο Σκυθοπολίτης πως ο Άγιος Ευθύμιος εβάπτισε χιλιάδες ανθρώπων απίστων εξαιτίας ενός θαύματος που έκανε. Ήταν ένας Άραβας αγαρινός σαρακινός ηγεμόνας, ιδωλολάτρης, ο οποίος είχε ένα παιδί παράλυτο, και το οποίο παράλυτο παιδί το πήγε σε όλους τους μάγους εκεί των ιδωλολατρών να το κάνουν καλά και σε όλους τους γιατρούς, αλλά κανένας δεν μπορούσε. Και κάποιος του είπε ότι υπάρχει ένας φημιζόμενος Άγιος εκεί στην έρημο του Ρουβά, ή μάλλον εμφανίστηκε όραμα στο άρρωστο παιδί, εμφανίστηκε όραμα και του είπε θα σε κάνει καλά, είπε και το όνομά του, θα σε κάνει καλά ο Ευθύμιος. Πήρε λοιπόν ο άρχοντας αυτός αμάξια, ακολουθίες, κόσμο κτλ. Για να παρουσιάσει το γιο του το παράλυτο
τον Μέγα Ευθύμιο. Και όταν πήγε εκεί, λέει, του βρήκε στην αρχή ο φίλος του, ο συνασκητής του, ο Θεόκτιστος. Τι έστεινο ζητείτε, και τους λέει, τι ζητάτε? Και αυτός, ο πατέρας του παιδιού, είπε, Ευθύμιον τον του Θεού δούλων ζητούμεν. Ζητούμε τον Ευθύμιο. Και λέγει αυτής ο αβάς Θεόκτιστος, έως του Σαββάτου ου συντυγχάνει την ησυχάζει γάρ. Μέχρι το Σάββατο δεν συναντάει κανένα. Και το είδαμε στο βίο του, από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή το Σάββατο δεν είχε καμιά συνάντηση με κανέναν. Εμείς καφέδες και συμπόσια και συναντήσεις και... Γι' αυτό λέω, εγώ καλά έκανα και τα έκοψα. Αφότου έγινα κληρικός, τα έκοψα. Ακόμη και σε γάμους με καλούν συνάδελφοί μου και φίλοι μου και μαθητέ μου κτλ. Ούτε εκεί πηγαίνω. Αν γινόταν οι γάμοι όπως τους θέλει ο Άγιος Νικόδημος, να ψάλουν κανένα άξιο νεστή, να είναι παρόν και ο Χριστός στα τραπέζια, τώρα οι γάμοι δεν είναι περιβάλλον που μπορεί να πάει και ένας κληρικός, που μπορεί να μείνει ο Χριστός. Μπορεί να μείνει ο Χριστός στα γλέντια που κάνουν για τους γάμους. Πώς να πάει και ο κληρικός εκεί? Και στην εμφάνιση και στα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό τα άκοψε ο Μέγας Ευθύμιος, δεν έχει καμία συνάντηση από τη Δευτέρα. Και του λέω, Θεόκτιστος, περιμένετε, μέχρι το Σάββατο δεν βγαίνει. Και ο ασπέβετος, ο Άραβας, λαβόμενος της χειρός του μεγάλου Θεοκτίστου, έδειξε αυτό τον πέδα οδυνόμενον και του είπε, καλά, εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει μια εξέλιξη. Δες το παιδί που είναι παράλυτο και υποφέρει. Ο δε πες νεύσαντος του πατρός, λέγει, και το παιδί, αφού το έκανε νόημα ο πατέρας του, είπε, εγώ πριν από χρόνια δέχθηκα στην Περσίδα, στην Αραβία, αυτήν την πληγή, και ενώ πέρασα από όλους τους γιατρούς και από όλους τους μάγους, δεν ωφελήθηκα καθόλου. Αλλά έγινα μάλλον χειρότερα. Να τα ακούνε μερικοί που πηγαίνουν στις μάγισσες και στους μάγους και στους μουφτίδες και στους χοντζάδες. Όταν ήρθα, λέει, στην πολιτεία αυτή, θεία κατανοίξει κατά με αυτόν αναλογισάμενος, υποτούδε του πάθους, εν μια νυχτή έλεγον με αυτό και έλεγα στον εαυτό μου, ότε ρεύον, πού εστίν η ματιώτης του βίου και πάσα η ιατρική τέχνη, πού είναι η μεγάλη μας γιατρή, πού εισήν η φαντασία των ημετέρων μάγων, πού είναι και οι μάγοι μας, και η δύναμη των σεβασμάτων ημών και η δύναμη των ειδόλων, πού επικλήσεις και μυθοποιία των αστρονόμων και των αστρολόγων, τα ζώδια δίνουν και παίρνουν με τους αστρολόγους. Μας βρίσκουν κορόιδα και καλά κάνουν. Πού επαϊδίε και εγωιτικέ ερεσκελίε, ιδού ουδέν τούτον ισχύει, ημί ο Θεός επινεύσει. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, αν ο Θεός δεν επινεύσει. Και όταν τα σκέφτηκα, λέει, αυτά, προσευχήθηκα και είπα στον Θεό, ο Θεός ο Μέγας και Φοβερός, ο Πύρας των Ουρανών και τα λοιπά, να ελεήσεις την ασθένεια και να με λυτρώσεις από το πάθος αυτό, και αν το κάνεις αυτό και με λυτρώσεις από το πάθος, γίνομαι χριστιανός, αποτασσόμενος πάση παρανομία και ελληνική θρησκεία. Θα πατάξω πλέον τα παράνομα και τα είδωλα. Και μόλις αυτά, λέει, τα έβαλα στο μυαλό μου, με άρπαξε ο ύπνος, η υρπάγινης ύπνων, και θεωρώ τεινά μοναχών μιξοπόλιων, και βλέπω κάποιον μοναχών μιξοπόλιος, τι ωραία έκφραση και αυτή, με μισό άσπρα γένια, με γκρίζα γένια, πολιός είναι ο λευκός, μισοπόλιος, ψαρός, σαν του πατρός Φιλίππου. Τα δικά μου και τα δικά μου ακόμη δεν είναι πολύ άσπρα. Μιξοπόλια είναι ακόμη. Λοιπόν, μιξοπόλιον, έχοντα τον πόγωνα Μέγαν, και είχε πολύ μεγάλο το γένι, μέχρι τους μυρούς έφτανε κάτω ο Ευθύμιος, και μου είπε, τι πάσχεις, στο όραμα ο μοναχός, τι πάσχεις, εμούδε το πάθος υποδείξαντος, λέγει μη. Και όταν του είπα τι έχω πάθει, με ρώτησε, πληρείς όσα συνέθου το Θεό, θα κάνεις αυτά που υποσχέθηκες, θα γίνεις χριστιανός, και ιάτεσε, αν το κάνεις θα γίνεις καλά. Εμούδε πάλι νηπόντος, όσα υπεσχόμην το Θεό πληρώ, εάν από τούδε του πάθους ελευθερωθώ, αμέσως θα κάνω αυτά τα οποία, αν απελευθερωθώ από το πάθος, και μου λέει,
εγώ ημί Ευθύμιος. Ο καταμένων εν τη ανατολική ερήμο, φανταστείτε, ζούσε ακόμη και ο Θεός τον αξίωνε να εμφανίζεται σε οράματα. Ο καταμένων εν τη ανατολική ερήμο Ιεροσολύμων από 10 μιλίων και στη συνέχεια όλα αυτά. Οπότε ο πατέρας του παραλίτου μετά πήρε χιλιάδες χιλιάδες Αράβων και τους βάπτισε. Γι' αυτό η υμνολογία τον λέει και βαπτιστή. Και τους κράτησε 40 μέρες και τους κατήχησε. Τι κάνουν σήμερα οι δικοί μας οι επίσκοποι όταν βρουν αθέους και απίστους? Συζητούν μαζί τους. Όλες οι θρησκείες καλές είναι. Όλες. Καλά είστε κι εσείς εκεί. Δεν κηρύσουν Χριστόν. Αλλά είναι καλές είναι όλες οι θρησκείες. Δεν τους κάνουν κήρυγμα για να τους βαπτίσουν. Του Χριστού η εντολή ήταν πορευθέντες μαθητεύσατε βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού, και τώρα συζητούν με τους αθέους. Και στην πόλη μας αυτές τις ημέρες θα γίνει ένα συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά. Ο Αρχιεπίσκοπος, καθηγητής θεολογικής σχολής, τι να συζητήσεις με τους αθέους, τους αριστερούς? Αυτό που μπορείς να πεις, να παρατήσεις την αθεία και να πιστέψεις στον Χριστό. Θα το κάνει κανείς αυτό? Εκκλησία και Αριστερά. Και έτσι η αθεία παίρνει πόντους. Αφού και ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι άλλοι και τα κόμματα τα άθεα τα αριστερά παίρνουν πόντους και παρασύρεται ο κόσμος, αφού η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος συζητάει με τους αριστερούς, αντί να τους επιπλήξει και να τους πει η κακοδαιμονία που έχουμε στην Ελλάδα επί τόσα χρόνια οφείλεται σε εσάς, τους εκκλησιομάκους. Πόσα κακά έχουμε υποστεί με τα θρησκευτικά, με τις εικόνες, με τους ομοφιλόφιλους, με την διάλυση της οικογενείας, με τις ασέβειες. Όλα αυτοί οι άθεοι τα έχουν κάνει. Και ο Αρχιεπίσκοπος τώρα, ως ίσως προς ίσον, θα συζητήσει με τους αριστερούς. Τους κατήχησε, τους εκήρυξε και τους βάπτισε ο Άγιος Ευθύμιος. Αυτή είναι η αποστολή των κληρικών και των επισκόπων. Να διδάσκουν, να κατηχούν και να βαπτίζουν. Όχι να συζητούν περί ανέμων και περί υδάτων. Να αφήσω αυτή τη θαυμάσια διατροφή πολλών ανθρώπων για τον Άγιο, είπαμε, για τον ζήλο του Ευθυμίου και για την Χαλκιδόνα. Εδώ θα μπορούσα να πω πολλά, θα τα αφήσω για να μην χάσω το πρόγραμμα. Λέγαμε με τον πατέρα Φίλιππο και τον πατέρα Σιμεών ότι ειδικώ αυτά των δύο των Αγίων που έχουν σχέση με τους μονοφυσίτες πρέπει να προβληθούν. Γιατί τώρα τους μονοφυσίτες τους έχουμε κάνει Ορθοδόξους. Πώς τους γιορτάζουμε αυτούς τους Αγίους? Λάθος έκαναν αυτοί οι Άγιοι, λάθος έκαναν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Να δείτε εδώ μέσα, έχει 20 σελίδες ο Άγιος Ευθύμιος εναντίον των μονοφυσιτών. Και κατόρθωσε και από τον μονοφυσιτισμό, γλίτωσε και την βασίλισσα την Ευδοκία. Είχε παρασυρθεί η βασίλισσα Ευδοκία και πήγε και την δίλεξε και την κατήχησε και την πήρε από τον μονοφυσιτισμό. Τώρα οι δικοί μας λένε, καλά είστε κι εσείς. Δεν χρειάζεται να γίνετε Ορθόδοξοι για να βαπτιστείτε. Και οι μονοφυσίτες καλοί είναι, και οι παπικοί καλοί είναι, και οι προτεστάντες καλοί είναι, και όλοι καλοί είναι. Τι έκαναν οι Άγιοι? Είμαστε εμείς ανώτεροι από τους Αγίους και καλύτεροι από τους Αγίους? Να τους καταργήσουμε. Θάνατος του. Και τελειώναμε τον θάνατό του. Είναι χαριτωμένο. Τη 8η ημέρα των Θεοφανίων του έτους 473, την 8η ημέρα από τα φώτα, ένα τέτοια περίοδο, κατά την οποία ήταν συνήθειά του να βγαίνει στην Πανέρημο μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, συγκεντρώθηκαν αυτοί οι οποίοι πρόκειτο να τον προπέμψουν και αυτοί οι οποίοι περίμεναν να βγουν μαζί του. Τι ωραία, συνελθόντες, είτε προπέμψε αυτόν και οι εξελθήν μετά αυτού προσδοκόντες, ενείς ήσαν οι περί μαρτύριων και Ηλίαν, θεασάμενοι ότι ουδέν διετάξατο ή ετοιμάσατο. Όταν είδαν ότι αυτή τη φορά δεν ετοίμασε τίποτε, κάτι έπαιρνε μαζί του, λίγα σίκα, λίγο ψωμί, είδαν πως αυτή τη φορά στο 97ο έτος, ότι αυτή τη φορά δεν ετοίμασε τίποτε. Μέχρι και το 96ο πρόδρομε έχεις ακόμη. Μέχρι και το 96ο έβγαινε στην έρημο 3 μήνες. Λέγουσι, όταν είδα πως δεν ετοίμασε τίποτα, του λένε «Ουκ εξέρχει αύριον τίμια πάτερ». Δεν θα βγεις αύριο τίμια πάτερ? Και ο Άγιος αποκρίθηκε και είπε «Μένω την εβδομάδα ταύτην
δεν τους είπε καθαρά, το είπε αλληγορικά. Μένω την εβδομάδα ταύτην και το Σαββάτο από νυχτών εξέρχομαι. Και το Σάββατο τη νύχτα θα πάω στον ουρανό. Αυτό εννοούσε. Προμηνύων την εαυτού τελευτήν, προμηνύοντας πως θα κοιμηθεί. Τη δε τρίτη ημέρα εκέλευσε πανηχίδα γενέστε της μνήμης του Αγίου Πατρός ημών Αντωνίου. Η πανήγυρης, 17 του μηνός. Να γίνει πανήγυρης του Αγίου Αντωνίου, ενία γρυπνία λαβών τους πρεσβυτέρους εις το διακονικό, λέγει αυτής. Πήρε τους πρεσβυτέρους στο διακονικό και τους είπε, από τώρα άλλη αγρυπνία δεν πρόκειται να κάνω μαζί σας, εν τόδε το σαρκείο ως άνθρωπος, γιατί με κάλεσε ο Θεός, προορατικό, γιατί με κάλεσε ο Θεός, γι' αυτό βγείτε έξω και στείλτε μου τον Δομητιανό και το πρωί να μαζέψετε όλους εδώ τους πατέρες. Πόσους είχε εκεί στη Λαύρα, να έρθουν όλοι εδώ, θέλω να τους χαιρετήσω και να τους συμβουλεύσω. Και όταν συγκεντρώθηκαν όλοι, τους είπε, αδελφοί μου αγαπητοί, εγώ μεν πορεύομαι στην οδό των πατέρων μου, εσείς δε αν με αγαπάτε να φυλάξετε αυτές τις εντολές, να έχετε ως αργή, αρχή και τέλος κάθε αγαθού έργου την αγάπη, η οποία είναι η κορυφή της τελειότητος. Γιατί όπως δεν είναι δυνατόν να φάει κανένας ψωμί χωρίς αλάτι, ξέρετε τη φράση φάγαμε ψωμί και αλάτι, δεν είναι δυνατόν να φάει κανένας ψωμί χωρίς αλάτι, ανάλατο ψωμί, όλα τα ψωμιά είναι αλατισμένα. Ούτως αμήχανον χωρίς αγάπης αρετήν κατορθώσε. Όπως δεν είναι δυνατόν να φας ψωμί χωρίς αλάτι, έτσι δεν είναι και δυνατόν χωρίς αγάπη να κατορθώσεις την αρετή. Και δέστε τώρα μια ωραία σκέψη που έχει. Η μεν τη ταπεινοφροσύνη υψή. Η ταπεινοφροσύνη υψώνει. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Η ταπεινοφροσύνη υψώνει. Η δε αγάπη του ύψους πεσίν ουκ εά. Από εκεί που σε ανεβάζει η ταπεινοφροσύνη, αν έχεις αγάπη, δεν σε αφήνει να πέσεις. Αν δεν έχεις αγάπη και ταπεινόφρονα είσαι, θα πέσεις. Σε ανεβάζει ταπεινοφροσύνη, αν δεν έχεις αγάπη, θα πέσεις. Για ποιο λόγο? Επίπερ, ο μεν ταπεινώνε αυτόν υψωθήσεται, η δε αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ενώ η αγάπη δεν πέφτει ποτέ. Μίζον δε εστίν η αγάπη της ταπεινοφροσύνης. Και τους λέει εδώ και πολλά άλλα για την αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν, και αφού τους είπε όλα αυτά, τους ρώτησε, ποιον θέλετε να έχετε ηγούμενο? Είδατε δημοκρατία, άμεσος δημοκρατία. Ποιον θέλετε να έχετε ηγούμενο? Και όλοι αυτοί σύμφωνα εψήφισαν τον Δομητιανό, τον μαθητή του. Και λέγει ο Μέγας Ευθύμιος, αυτό δεν είναι δυνατόν, γιατί ο Δομητιανός δεν θα μείνει μαζί μας εδώ σε αυτό το βίο παρά μόνο 7 μέρες. Το γνώρισε και το θάνατο Δομητιανού. Και εκπλαγέντες οι πατέρες ότι ούτω με τα παρησία στα μέλλοντα προεμήνησε, ζήτησαν ως ηγούμενο έναν ηλία οικονόμων της κάτω μονής Ιεριχούντιον. Ο δε Μέγας Ευθύμιος λέγει στον ηλία που ζήτησαν μπροστά σε όλους, ιδού πάντες οι πατέρες σε ψήφισαν πατέρα τους και ποιμένα. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου και το ποιμνιό σου και πρώτα αυτό να γνωρίζεις, ότι ευδόκησεν ο Θεός κοινόβιον ταύτην γενέστε την λαύραν. Ότι ο Θεός θέλει αυτή η λαύρα να γίνει κοινόβιο. Και τούτο γίνεται ου μετά πολύ χρόνο. Και θα γίνει αυτό όχι μετά από πολύ χρόνο. Και διατάξε το εν ποιο τόπο οικοδομηθήνε μέλη το κοινόβιο και πώς πρέπει να γίνεται η ψαλμοδία και εις τον της ψαλμοδίας κανόνας που δεις και περί του μία μελήν των ενθλίψη αδελφών των μάλιστα υπολογισμών βαρουμένων κτλ. Και τελικώς σε όλους είπε, αδελφοί μου αγαπητοί, τον πηλαιώνα
του μέλλοντος κτίζεστε κοινοβίου, την πόρτα του κοινοβίου πρόκειται να κτίσετε, μη κλείσετε από παντός ανθρώπου. Να μην την κλείσετε σε κανένα άνθρωπο. Η παράδοση της φιλοξενίας, την οποία λίγο... Μη κλείσετε από παντός ανθρώπου και την ευλογία χορηγήσει ημίν ο Θεός. Τα εντολάς μου ατρότους φυλάξετε και αν εύρω παρησίαν προς τον Θεόν, ταύτην πρώτην αίτησιν ετώπαρ αυτού είναι με το πνεύμα τη μεθυμών και τον μεθυμάς έως του αιώνος. Και αν βρω παρησία στο Θεό, θα τον παρακαλέσω να είμαι μαζί σας πνευματικά εις τους αιώνας των αιώνων. Και ταύτα λοιπόν απέλυσαν άπαντας πλην δομετιανού μόνου. Μην ασούν τας τρεις ημέρας στον το διακονικό, την νυχτή του Σαββάτου εκοιμήθη και προσετέθη προς τους πατέρες αυτού πρεσβήτης και πλήρης ημερών και στη συνέχεια διηγείται ο βίος του ότι σε 7 μέρες επαληθεύθηκε και αυτό που είπε για τον Δομητιανό, ότι σε 7 ημέρες θα έρθει και ο Δομητιανός μαζί μου. Υπάρχει κάτι άλλο, το αφήνω όμως, γιατί επήγουμε να πάω στον Άγιο Αντώνιο, θα στο διαβάσω την άλλη Κυριακή, θα το κρατήσω για την στήλη πυρός που είδε και για το πώς πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία.